Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 400. Είναι από το Α Χρονικών, κεφάλαιον Ι, κεφάλαιον 10. Σελίδα 400. Α Χρονικών, κεφάλαιον Ι, κεφάλαιον 10. Με τη χάρη του Χριστού. Οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ και έφυγον οι άνδρες του Ισραήλ από προσώπου των Φιλιστέων και έπεσον πεφωνευμένοι εν το όρι Γελβουέ. Και καταφτάσονται εσύ Φιλιστέοι ο πίσω του Σαούλ και ο πίσω των ιών αυτού επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβίναδάβ και τον Μαλχί Σουέ τους ιούς του Σαούλ. Ευάρινε δε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχον αυτού η τοξότε και επληγώθη υπό των τοξωτών. Και είπε ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού, σύρε τη ρομφαία σου και διαπέρασον με διαυτής, δια να μη έλθω σι ούτε απερίτμητη και με εμπέξωση. Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτος φόδρα. Όθεν έλαβε ο Σαούλ τη ρομφαίαν και έπεσεν επ' αυτήν. Κι ως είδεν ο οπλοφόρος αυτού ότι απέθανεν ο Σαούλ, έπεσε και αυτός επί την ροφέαν και απέθανεν. Ούτως απέθανεν ο Σαούλ και οι τρεις ιοί αυτού και πάσο οίκος αυτού απέθανεν ομού. Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, οι εν τη Κυλάδη, ειδώντες ότι έφευγον και ότι ο Σαούλ και οι ιοί αυτού απέθανον, τότε κατέλειπον τας πόλεις αυτών και έφυγαν και ελθόντες οι Φιλιστέοι κατόκισαν εν αυτές. Και την επαύριον, ότε ήλθον οι Φιλιστέοι δια να εκδίσωσιν τους πεφωνευμένους, έβρικαν τον Σαούλ και τους ιούς αυτού πεπτοκότασεν το όρι Γελβουέ. Και εξέδισαν αυτόν και έλαβαν την κεφαλήν αυτού και τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γη των Φιλιστέων Κύκλο δια να διαδώσωση την αγγελίαν εις τα είδωλα αυτών και εις των λαών. Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκον των θεών αυτών και εις τον ναόν του Δαγών, προσήλωσαν την κεφαλήν αυτού. Ακούσαντες δε πάντες οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ πάντα όσα έκαμον οι Φιλιστέοι στον Σαούλ, ηγέρθησαν πάντες οι δυνατοί άνδρες και εσήκωσαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των ιών αυτού και έφεραν αυτά εις Ιαβής και έταψαν τα οστά αυτών υπό την δρύν εν Ιαβής και ενίστευσαν 7 ημέρας. Ούτως απέθανε ο Σαούλ δια την ανομίαν αυτού την οποίαν ηνόμησεν εις τον Κύριον εναντίον του λόγου του Κυρίου, τον οποίον δεν εφύλαξε, και έτι διότι εζήτησεν άνθρωπον έχοντα πνεύμα μαντίας δια να ερωτήσει και δεν ερώτησε τον Κύριον, δια τούτο εθανάτωσεν αυτόν και έστρεψε την βασιλείαν εις τον Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ. Αμήν. Σαούλ, ένας άνθρωπος που πραγματικά βρήκε χάρη από το Θεό όταν ήταν νέος, όταν ο λαός Ισραήλ αποφάσισε να ζητήσει από το Θεό βασιλιά, ο Θεός υπάκουσε στην εντολή του, άλλωστε και τούτο ήταν και το θέλημά του, γιατί ήθελε ο Θεός να δημιουργήσει βασιλεία επί της γης, και εξέλεξε Σαούλ, έναν άνθρωπο από τη φυλή Βενιαμίν, τη μικρότερη φυλή του Ισραήλ, και έναν άνθρωπο από τη μικρότερη οικογένεια της φυλής Βενιαμίν, την οικογένεια του Κις. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ταπεινός και βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού από όλους όσους ήσαν ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Γιατί πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί, η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Ένας άνθρωπος λοιπόν ταπεινός που βρήκε χάρη από το Θεό, τον ύψωσε ο Θεός, τον εδόξασε ο Θεός και τον κατέστησε βασιλιά στο λαό Ισραήλ, και επροτίθετο, αν και γνωρίζει τα πάντα ο Θεός, να δημιουργήσει τη βασιλεία του στηριζόμενος επάνω στον Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε ιδιαίτερες αμαρτίες στη ζωή του. Ξεκίνησε καλά, αλλά εκείνο που ήταν τρομερό ήταν ότι τέλειωσε τραγικά. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να βρίσκει ο άνθρωπος χάρη από το Θεό, να ξεκινάει καλά και το τέλος του να είναι έξω από το θέλημα του Θεού, μέσα σε τραγικές συνθήκες. Δεν σημαίνει ότι αυτό συνέβη μόνο στο Σαούλ.
Αυτό συμβαίνει και μπορεί να συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο στον οποίο ο Θεός έκαμε χάρη στην αρχή της ζωής του, εάν δεν είναι προσεκτικός σε ένα πράγμα, στην υπακοή του στο Λόγο του Θεού. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός τα πάντα μπορεί να τα ξεπεράσει μέσα στην άπειρη απεριόριστη αγάπη του, εκτός από την παράβαση στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός είναι πιστός στο Λόγο του. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Ο Λόγος λοιπόν του Θεού είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό μέσα από το οποίο κρίνεται η ζωή του ανθρώπου και κρίνεται και η συνέχεια και το τέλος του ανθρώπου. Ο Δαβίδ έκανε σε αντίθετη περίπτωση, έκανε σοβαρές αμαρτίες. Δύο μάλιστα ήταν πάρα πολλές σοβαρές. Η μία ήταν πορνεία, μοιχεία και φόνος, όταν επόθησε τη γυναίκα του Ουρία, τη Βισταβεέ, και άλλη ήταν όταν κατελήφθη από υπερηφάνεια και διέταξε με το ζόρι μάλιστα να καταμετρηθεί ο λαός του Ισραήλ, λες και ήταν δικός του λαός και όχι λαός του Κυρίου. Μέτρησε δηλαδή τα πρόβατά του και δεν σκέφτηκε ότι είναι πρόβατα βοσκής του Θεού. Και στις δύο αυτές αμαρτίες του υπήρξε επέμβαση και κρίση και τιμωρία από το Θεό. Αλλά δεν υπήρξε, αδερφοί αγαπητοί, αποβολή. Δεν τον απέβαλε ποτέ ο Θεός από μπροστά από τα μάτια του. Γιατί μέσα στις αδυναμίες του, τις οποίες αδυναμίες δέχεται ο Θεός των ανθρώπων, μέσα στις αδυναμίες του διέβλεπε και εξ αρχής διέγνωσε ο Θεός μία καρδιά απόλυτα κατά την καρδία του εις το να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Αλλά και μία καρδιά που ήταν έτοιμη όταν συνειδητοποιούσε το λάθος να μετανοεί, να επιστρέφει, να συντρίβεται και να ζητάει έλεος και χάρη από το Θεό. Πράγματα τα οποία δεν είχε ο Σαούλ. Ο Σαούλ λοιπόν δεν είχε το φόβο του Λόγου του Θεού. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι μήνυμα από τον ουρανό και σας παρακαλώ πάρα πολύ να του δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να βασιλεύει στη ζωή μας ο φόβος για το Λόγο του Θεού. Να φοβόμαστε στην υπακοή του θελήματος του Θεού και του Λόγου του Θεού. Ο Θεός αποστρέφει το βλέμμα Του. Δεν θέλει τις θυσίες μας. Δεν θέλει τις προσφορές μας. Δεν θέλει το οτιδήποτε καλό έχουμε, κάνουμε ή προσφέρουμε στον Κύριο. Ένα πράγμα θέλει ο Θεός. Υποταγή. Υπακοή στο Λόγο Του. Φόβος Θεού που να οδηγεί τον άνθρωπο στην υπακοή στο Λόγο Του. Ο Σαούλ ήταν λίγο, θα τολμούσα να πω, επιπόλαιος στα πράγματα του θελήματος του Θεού και του Λόγου του Θεού. Η πρώτη του σοβαρή αμαρτία που τον έκαμε, να έκαμε τον Θεό να τον βγάλει πια από βασιλιά και να διαλέξει άλλονε για το μέλλον, για τη συνέχεια. Ένα λοιπόν, μια αμαρτία ήταν όταν ο Θεός τον δοκίμασε. Και ο Θεός δοκιμάζει, αδερφοί, καθώς του είπε, αφού τον ευλόγησε, πήγαινε τώρα. Πήγαινε τώρα στα Γάλγαλα και εκεί περίμενε με 7 μέρες για να προσφέρουμε μαζί θυσία στο Θεό. Και ο Σαούλ πήγε και περίμενε 7 μέρες κατά το Λόγο του Κυρίου. Και την 7η ημέρα τα χάλασε. Και τα χάλασε γιατί? Γιατί έβλεπε κατόψιν και όχι κατά τη δικαία κρίση του Θεού. Διέκρινε ότι ο λαός διεσκορπίζεται από πλησίον αυτού. Είδε τους εχθρούς να πλησιάζουν επιθετικοί. Φοβήθηκε φόβον ανθρώπινο και είπε, δεν έχουμε, άργησε, δεν ήρθε ο Σαμουήλ να κάνει αυτό στη θυσία και εγώ μαζί του, και έκανε μόνος του.
Είναι μια επιπολαιότητα που προήλθε από το φόβο, γιατί έδινε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά που έβλεπε. Όμως ο χριστιανός, αδερφοί αγαπητοί, δεν δίνει σημασία, δεν πρέπει να δίνει σημασία σε αυτά που βλέπει. Περπατάει δια της πίστεως και σε αυτό το οποίο δίνει απεριόριστη σημασία είναι στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το μοναδικό. Ένα ζητάει από μας ο Θεός. Καρδιά κατά την καρδία του, εις το να πράττουμε πάντα τα θελήματα του Θεού. Και δεν είναι θέμα αδυναμίας, γιατί την αδυναμία τη δικαιολογεί ο Θεός. Δεν είναι θέμα άγνοιας, αλλά είναι θέμα απιστίας. Απιστίας στο Λόγο του Θεού. Και όταν έκαμε τη θυσία, αμέσως εμφανίστηκε ο Σαμουήλ. Και του λέει, τι έκαμες, τι έκανες εκεί. Σήμερα πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας βάλει αυτό το φόβο στην καρδιά μας για το Λόγο του τον Άγιο. Για να μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού. Τι έκαμες, του λέει εκεί, κατάλαβες τι έκαμες. Για μια ώρα υπομονή δεν μπορούσες να κάνεις. Μόλις τέλειωσε ήρθε ο Σαμουήλ. Δηλαδή λίγο να περίμενε ακόμη. Περίμενε 7 ολόκληρες μέρες κατά το Λόγο του Θεού. Και δεν μπορούσε να περιμένει μια ώρα ακόμη. Μια ώρα ακόμη. Δεν μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμη. Και του είπε, σήμερα θα στερέωνε ο Θεός τη βασιλεία του σε σένα, αλλά εσύ έπραξες αφρόνος, γιατί δεν φύλαξες το πράσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε είσαι. Τώρα λοιπόν ο Θεός θα διαλέξει άλλον καλύτερό σου άνδρα κατά την καρδία του. Και λέω, άτυχος ήτανε. Να έχει τόσο ωραίο μέλλον. Και για μια ώρα να το κλωτσίσει. Η απάντηση είναι, δεν είναι άτυχος. Είναι απρόσεκτος. Δεν έχει φόβο Θεού για το Λόγο του. Αλλά ολοκληρώθηκε το κακό μέχρι που τον απέβαλε και από βασιλιά και εθρύνησε ο Σαμουήλ για αυτόν όταν πάλι πρόσταγμα Κυρίου προς αυτόν λέγοντας πήγαινε και να επιτεθείς εναντίον των Αμαλικητών οι οποίοι κατεφρόνησαν και κατεδίωξαν το λαό μου Ισραήλ και πρόσεξε καλά, δεν θα αφήσεις κανέναν ζώντα, ούτε άντρα, ούτε γυναίκα, ούτε παιδί, ούτε θυλάζον, ούτε βόδι, ούτε πρόβατο, ούτε κάμιλον, ούτε όνον. Και μάλιστα τους Κενναίους που είναι μαζί με τους Αμαλικίτες πες τους να φύγουνε, γιατί δεν έχω τίποτα εναντίον αυτών. Συγκεκριμένες εντολές. Και ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, έχει συγκεκριμένες εντολές που μέσα σε αυτές πρέπει να ζούμε και μάλιστα υπομένοντας μέχρι τέλους και από μικρά, πολύ μικρά στοιχεία παράβασης ο Θεός ή υπακοής δοκιμάζει τον άνθρωπο. Και ο Σαούλ πήγε, επετέθη, ο Θεός του δώσε νίκη, σκότωσε όλους τους Αμαλικίτες, εφύλαξε λέει τον Αγάγ το βασιλιά. Τον λυπήθηκε το συναίσθημα. Αλλά και ο λαός είπε, αντί να σκοτώσουμε όλα τα υγιή ζώα, πρόβατα, ας κρατήσουμε τα πιο καλά να τα θυσιάσουμε στο Θεό. Εδώ είναι ετεροδιδασκαλία, λίγο δεξιά. Λίγο έξω, όχι πολύ, λίγο έξω. Θα τα σκοτώσουμε, αλλά να τα θυσιάσουμε στο Θεό. Τον Αγάγ, όλο το Λόγο του Θεού κάναμε, μόνο τον Αγάγ λυπήθηκε. Και πάει στον ύπνο του το βράδυ ο Θεός του Σαμουήλ και του λέει, έκανα λάθος με τεμελήθην που έκανα βασιλιά το Σαούλ. Γιατί δεν στάθηκε πιστός. Είχε όλα τα καλά χαρακτηριστικά για να τον εκλέξω, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά για να τον διατηρήσω.
Και αυτό θέλω να το επαναλάβω, αδερφοί. Είχε τα χαρακτηριστικά όλα που χρειάζονταν για να τον εκλέξω, όπως έχουμε όλοι μας. Είχαμε χαρακτηριστικά, γι' αυτό μας έκλεξε ο Θεός. Δεν εκλέξαμε εμείς τον Θεό. Αλλά τώρα είναι ο αγώνας μας. Πρέπει να έχουμε και τα χαρακτηριστικά για να μας διατηρήσει. Και τα χαρακτηριστικά για να μας διατηρήσει, αδερφοί αγαπητοί, με μία λέξη θα τολμούσα να πω, είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Αλλά λίγο να το επεκτείνω. Είναι ο αγιασμός. Ανεύ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Και ο αγιασμός προέρχεται πρώτα με το αίμα του Χριστού στον άνθρωπο που μετανοεί κατά τας γραφάς. Ποτέ δεν μετενοείς ο Σαούλ. Δεύτερον, με το Λόγο του Θεού, όταν υπακούει κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, δεν κάθεται και λέει αυτό είναι πολύ σοβαρό, αυτό είναι λιγότερο σοβαρό, αυτό μπορώ να το ξεπεράσω, αυτό δεν το ξεπερνάω, αυτό δεν το κρίνω έτσι. Δεν κρίνει το Λόγο του Θεού. Η πίστη μέσα στο Λόγο του Θεού άπαξ παρεδόθη στους Αγίους. Δεν θέλει διόρθωση ο Λόγος του Θεού. Δεν θέλει επέκταση. Δεν είναι ο Λόγος του Θεού μεταβαλλόμενος ανάλογα με τις εποχές. Ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός και μάλιστα όλα θα παρέλθουν. Αλλά ο Λόγος του Θεού θα μείνει στον αιώνα. Και τρίτον είναι ο αγιασμός που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Πρώτον είπαμε με το αίμα του, ύστερα με το λόγο του και ύστερα με το πνεύμα του το Άγιο. Η πλήρωση του πνεύματος του Αγίου φέρνει τον άνθρωπο, γιατί ο παράκλητος στις ασθένειες του ανθρώπου υπέρμεσιτεύει, υπερικετεύει για μας που δεν ξέρουμε πώς και τι να προσευχηθούμε. Πράγματα τα οποία ο Σαούλ ούτε καν τα σκεφτότανε. Επηρεαζότανε άμεσα από τα λόγια των ανθρώπων του που ήθελε να τους κάνει τα χατήρια. Να κάνουμε τα χατήρια, αλλά όχι έξω από το Λόγο του Θεού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η ζωή του πήρε κατεύθυνση για να τον αποβάλει ο Θεός. Τον απέρριψε. Για σκέψου, φοβερό είναι να σ' απορρίψει ο Θεός. Όμως διετήρησε τη βασιλεία του. Δεν διέκοψε τη βασιλεία του. 40 χρόνια είχε προγραμματίσει, 40 χρόνια βασίλεψε. Γιατί? Γιατί έπρεπε να τον περιμένει, μήπως και μετανοήσει. Αλλά έπρεπε και να περιμένει να ολοκληρωθεί το έργο του στο Δαβίδ. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος, δεν βραδύνει. Έχει σχέδιο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που απολαμβάνουμε εκ του σχεδίου του Θεού, έχουμε την ευκαιρία να μετανοούμε, όχι να μετανοήσουμε. Να διορθώνουμε τα λάθη μας, τα πολλά. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε, να έχουμε τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να διατηρούμεθα στην πίστη. Και έφτασε το τέλος. Και προσευχότανε στο Θεό και ο Θεός δεν απαντούσε. Και όταν, αδελφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι ο Θεός μου έχει βάλει πολύ πόνο σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν δεν μας απαντάει ο Θεός, μην νομίζουμε ότι δεν μας ακούει. Δεν σου απάντησε, σ' άκουσε όμως. Περίμενε. Περίμενε, σ' ακούει ο Θεός. Μα δεν μου απάντησε. Δεν σου απάντησε, αλλά σ' άκουσε. Και αυτό έχει σημασία. Και αν εξεύρωμεν ότι μας ακούει, το επαναλαμβάνω, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν εξεύρωμεν ότι μας ακούει, όχι αν πιστεύουμε. Ξεπερνάει την πίστη. Εδώ έρχεται η γνώση. Αν εξεύρωμεν ότι μας ακούει, εξεύρωμεν ότι ό,τι και αν ζητήσουμε θα μας το δώσει. Μην απογοητεύεσαι δεν σ' ακούει. Τώρα ο Σαούλ προσευχότανε. Και ο Θεός τον άκουγε.
και περίμενε να δει τι, τη μετάνοιά του. Μίλησέ μου, τι να κάνω τώρα που βλέπω τους εχθρούς να ξεσηκώθηκαν. Δεν απαντούσε. Και λέει, το βρήκα τι θα κάνω, θα πάω σε μάντι. Σε μάντισα, σε μάγισσα. Ακούτε. Και φώναξε μια μάγισσα. Και του λέει, τι θέλεις να σου κάνω. Και οι μάγισσες ήταν ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού και είναι. Γιατί τα συναισθήματα του Θεού προς το αγαθόν και προς το κακόν δεν μεταβάλλονται είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη. Και αυτός προτίμησε προκειμένου να ακούσει μία γνώμη να πάει και στο βέλιγμα του Θεού. Που υπήρχε εντολή από τον νόμο να θανατώνονται, να λιθοβολούνται. Και αυτή όταν τον κάλεσε φοβήθηκε. Της λέει, μη φοβάσαι, δεν θα σε πειράξει κανείς γιατί είμαι βασιλιάς. Τι θέλεις, του λέει, να μου ανεβάσει το Σαμουήλ. Και λέει, θα στον ανεβάσω. Και ανέβασε ένα δαιμόνιο. Και πίστηκε στα λόγια του δαιμονίου ο Σαούλ. Και την τελευταία στιγμή δεν έκανε το θέλημα του Θεού. Δεν είχε τα χαρακτηριστικά προς διατήρηση εις την ζωή την αιώνιον. Δεν είχε τα χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, ήταν ότι εξεγέρθη πόλεμος και ο μακρόθυμος Θεός δεν έλεγε να του παραδώσει την ψυχή του στο διάβολο. Πληγώθηκε με βέλος. Και αντί να πει στο θάνατο μπροστά, συγχώρεσέ με Θεέ μου, φωνάζει το στρατιώτη του και του λέει, σκότωσέ με για να μην με μπέξουν οι απερίτμητοι. Δηλαδή πια δεν έχει καμία σχέση με το Θεό ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός έκαμε βασιλιά. Και ο πλοφόρος του λέει, δεν μπορώ, φοβάμαι. Και αποφασίζει να αυτοκτονήσει και βάζει το δόρυ και πέφτει απάνω. Και πάλι ο Θεός δεν άφηνε την ψυχή του να φύγει. Καλοσύνη του Θεού. Δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπάει ο Θεός. Αν και τον απέρριψε από το να βασιλεύει. Και αφού πέρασαν οι ώρες και όλοι νόμισαν ότι έχει πεθάνει, πριν πάνε οι Φιλιστέοι για να γδύσουν και να πάρουν τα λάφυρα από τους νικημένους Ισραηλίτες, βρίσκεται εκεί ένας Αμαλικίτης και τον φωνάζει και του λέει, σκότωσέ με γιατί ακόμη η ζωή είναι μέσα μου. Δεν άφηνε ο Θεός την ψυχή του να την παραδώσει στο διάβολο και αυτός επέμενε. Και ο Αμαλικίτης που δεν είχε το φόβο του Θεού τον σκότωσε. Και ο Σαούλ βρέθηκε εκεί που δεν έπρεπε να βρεθεί. Που δεν ήθελε ο Θεός να βρεθεί. Που δεν ήθελε ο Σαμουήλ να βρεθεί. Γιατί δεν φοβότανε το Λόγο του Θεού. Μάλιστα, ο Θεός δεν θέλει, αδερφοί αγαπητοί, να φοβόμαστε απλώς το Λόγο του Θεού, αλλά να είμαστε τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Τα πάντα. Περιφρόνησε το Λόγο του Θεού. Δεν τον σκέφτηκε. Πλανήθηκε η καρδιά του. Όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, εμείς να πάρουμε μια σοβαρή απόφαση σήμερα. Η ζωή μας να είναι ευθυγραμμισμένη ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Αλλά πάντοτε με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε στη σωτηρία μας, μένοντας κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Γιατί μόνο εκεί υπάρχει η ασφάλεια της ψυχής μας. Η ασφάλεια της ψυχής μας δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Ούτε στην εκκλησία, ούτε στην αγάπη, ούτε πουθενά δεν υπάρχει. Η ασφάλεια της ζωής μας είναι να περπατάμε στο Λόγο του Θεού.
Και δεν είναι μόνο ασφάλεια, αλλά είναι και η ευλογία, είναι και η δόξα. Ήθε σήμερα να πάρουμε στερεή απόφαση. Στερεή απόφαση που να έχει σχέση με την προσωπική μας, με τις προσωπικές μας αποφάσεις σε θέματα με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού θα σε οδηγήσει στην ευλογία. Ο Λόγος του Θεού θα σε οδηγήσει στη δόξα του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού θα σου προσφέρει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που εν αρχή υπήρχε, υπάρχει, πάντοτε θα υπάρχει και θα είναι, μακάρι να είναι για μας, κεράβδος μας και βακτηρία μας. Όπως λέει ο Δαβίδ, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτές με κρατάνε. Ράβδος είναι ο έλεγχος του Λόγου του Θεού, τον οποίον τον αποδεχόμεθα. Αμήν. Αποδεχόμεθα. Και βακτηρία είναι η παρηγοριά του Λόγου του Θεού και το στήριγμα τον οποίον χρειαζόμαστε. Αμήν.